Απλά στενοχωριέσαι περισσότερο όταν φεύγεις εσύ. Ναι, τι να λέμε μπορεί τώρα. Να είχε κάποιες αντιφάσεις και να είχαμε διαφορές στην αντίληψη, αλλά δεν ήταν ευχάριστος. Ναι. Ήταν όλη την ώρα πολύ κεφάτος. Εγώ δεν περίμενα, ας πούμε, ότι θα έφευγε ο Μιχάλης. Τότε δεν ξέρω γιατί συγκινήθηκα. Νομίζω ότι όντως κάπως θα λείψει. Όλη την ώρα τραγουδούσε. Νόμιζα όμως ότι θα έφευγε ένας από τους τρεις μας, ένα από τα τρία αγόρια. Ή εγώ ή ο Μιχάλης ή ο Πάνος. Αυτή την αίσθηση είχα. Δηλαδή, νόμιζα θα μείνουν τα κορίτσια και ένας από τους τρεις, από τους τρεις μας θα έφευγε. Τι στενοχωρέθηκα, δεν ξέρω. Ήταν ευχάριστο. Από εδώ και πέρα, τώρα που μειωνόμαστε, θα. Εγώ παιδιά, δεν το μύθο ότι είμαστε καινούριο, είναι λίγο πιο δύσκολο. Να κάτσει. Ναι, όλη την ώρα έτσι ήταν και φάτσο, τραγουδούσε. Έκανε και τώρα στενοχωρέθηκε πολύ. Κρίμα μου, χάρη, δεν πρόλαβε να κάτσει καθόλου. Ναι, αλλά κινήθηκε κι αυτό γρήγορα. Τι λες, Ευδοκία. Δεν ξέρω, τώρα μου βγήκε. Ναι, στεναχωρέθηκε, αισθάνθηκε ότι στεναχωρέθηκε πολύ. Στεναχωρέθηκε, ναι. Στεναχωρέθηκε γιατί κάτσε και λίγο. Ναι, και ήθελε να μείνει. Καλά όλοι μας. Καλά, ναι, όλοι. Αυτό που λες. Κοίτα, εγώ δεν έζησα τόσο, επειδή ίσως δεν ήταν προσωπικό μαζί μου, προσωπικές συζητήσεις. Εγώ το θυμάμαι όλη την ώρα, ξέρεις, να τραγουδάει, να γελάει, να κάνει. Ήταν αυτό. Ήταν ευχάριστο. Τα βρήκες. Εσάς πέντε με ένα. Ω, τι έγινε. Ναι, τίποτα. Καλά. Αγκαλίτσα θέλω. Αυτό που με έχει τρομοκρατήσει περισσότερο απ' όλα είναι η έκφραση του Στίβ. Στο τέλος. Τι. Δεν τον είδες πώς ήταν. Το ότι το ήξερε, σαν να το ήξερε, σαν να το περίμενε εννοείς. Παιδιά, είναι τα στατιστικά. Αυτό συζητάμε το μεσημέρι. Έφυγε γιατί ήταν ο καινούριος. Τα στατιστικά, αυτό δείχνουν τα στατιστικά. Ότι όποιος καινούριος βγήκε. Και εγώ τώρα, άμα βγω αυτή τη βδομάδα, θα φύγω. Εγώ μπορεί και να βγω. Τα στατιστικά αυτό δείχνουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι. Όχι, μπορεί να είναι και άλλο πέτσα. Αυτό είναι. Είναι έχουν αυτό, τον τελευταίο ένα μήνα θα έχουν άτομα μόνο από το δωμάτιό μας. Παραπάνω. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ξεκάθαρα πόσο αυτά τα μπαρδιά φαίνονται άνθρωποι εκεί έξω και ότι εμείς είμαστε οι διάολοι εδώ μέσα. Μην το λες έτσι, γιατί καταρχήν χάνεις το δίκιο σου. Σαμάνα, δεν είναι έτσι. Έγινε ό,τι έγινε, γιατί σπέρω. Ήταν καινούργιος. Ανούλα μου. Σε παρακαλώ, μωρέ. Έλα, αγάπη μου. Όχι, ρε, φίλε. Έλα, μωρό μου, έλα, μωρό μου. Ναι, έλα, όχι. Πάει, κοστές. Δεν το περίμενα. Καλά, καλά, δεν περίμενα. Αχ, μωρό. Ευχαριστώ. Δυο μακορίες. Ωραία, κορή, δεν είναι αυτό. Ήταν όλη η ενέργεια που έδινε. Χαίρομαι που το βλέπεις, αμά. Άσχετα με το τι έγινε τώρα, νιώθω ότι έδινε μια πολύ, πολύ καλή άβρα, πολύ... Δεν ξέρω, την έδινε, δεν είναι ιδιώσιμο, έτσι είπαμε. Την έδινε. Έδινε την ενέργειά του, έδινε το πάθος του, έδινε τα πάντα. Και δεν του μίλησα καθόλου σήμερα, γιατί νομίζω ότι θα μου πει. Κανείς δεν το πιστεύω. Θέλω να ηρεμήσει, γιατί τρέμεις. Έλα, έλα, να σου πάρω μια καλύτσα. Όχι, εντάξει. Έλα, όχι, ρε, εγώ πρέπει να σας παρηγορήσω. Έλα, εμάς που μας βλέπεις νορμάλ, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα φύγει κάποιος δικός μας κάθε φορά. Να το έχεις παρατηρήσει το τελευταίο μήνα. Σίλια, Στίβ, Μιχάλης. Πριν από αυτό ο Νικόλας. Νικόλας. Είναι... Έχουμε μείνει τέσσερις. Απίστευτο. Ναι. Καθαρά, επειδή ήταν καινούργιος. Καθαρά γι' αυτό. Ένα λεπτό και ερχόμαστε. Είδες, όποιος άνθρωπος είναι κοντά μας, φεύγει. Είδε ο Στίβ. Είδε αυτός τώρα να με βοηθήσει. Είσαι κοντά. Θα είμαστε μαζί, εντάξει.